Αρχίζει σιγά σιγά να ζεσταίνεται η αγορά πετρελαίου, αφού οι καταναλωτές που δεν φρόντισαν πέρσι να γεμίσουν τις δεξαμενές σπέβδουν να το κάνουν τώρα, πριν η τιμή πάρει την ανιούσα, αν και πολλά θα είναι και φέτος τα νοικοκυριά που δεν θα δουν το λέβητα, κυρίως στις οικοδομές, να ανάβει. Δειλά-δειλά πήραν αυτοί που δεν είχαν πετρέλαιο, που δεν είχαν προμηθευτεί πέρσι τέλη Απριλίου. Οι πιο πολλοί έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο, το είχαν πάρει σε καλύτερη τιμή από πέρσι. Ακόμη δεν έχουν ανάψει πιο πολύ. Και η πρότασή μας είναι να μην ανάψουν ακόμη, ας κάνουν με φιδότητες με την κατανάλωσή τους. Είναι καλύτερα γιατί ο κορονοϊός είναι καλός. Το πετρέλαιο ξεκίνησε περίπου στο 25 μέχρι ένα 30. Θεωρούμε ακριβό. Δώσανε παραπάνω επίδομα φέτος, δώσανε 35 ευρώ πίσω. Όπως έχουμε πει, το πρόβλημα δεν είναι τα πόσα λεφτά θα δώσουν, είναι στο πόσο μπορούν να το πάρουν και πόσο μπορούν να το διεκδικήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος διεκδίκησης του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί πρόβλημα μεγάλο συνήθως το αντιμετωπίζουμε στις μεγάλες οικοδομές που οι πιο πολλές έχουν αποφασίσει να βάλουν πετρέλαιο φέτος. Δεν θα βάλουν καθόλου. Αυτοί που μένουν μέσα στις οικοδομές αυτές δεν μπορούν να διεκδικήσουν πετρέλαιο θέρμανση. Δεν μπορούν να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανση. Οπότε είναι αναγκασμένοι να μην έχουν το πλεονέκτημα που δίνει το ελληνικό κράτος να πάρουν κάποιο επίδομα πίσω και να στραφούν σε άλλη μορφή στο να ζεστάνουν το σπίτι τους. Ήταν πολλοί λοιπόν που πήραν πέρσι προμηθεύτηκαν πέρσι τον Ιούλιο πετρέλαιο θέρμανσης και σε καλύτερη τιμή. Δεν πήραν πολλοί, γιατί και πέρσι το πετρέλαιο έκλεισε περίπου στο 20, δεν έκλεισε πάρα πολύ φθηνότερο από ό,τι είναι φέτος. Απλώς οι πιο πολλοί, ιδίως οι μονοκατοικίες, δεν αφήνουν ποτέ άδειο το καζάνι τους. Πάντα έχουν μέσα 200-300 λίτρα. Ο καιρός πήγε καλός, όπως είδατε, δεν άναψε κανένας. Οπότε πιστεύω και μέχρι τον Νοέμβριο θα τη βγάλουν, μέχρι και μέσα Νοέμβριο θα τη βγάλουν χωρίς να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανση. Οι αιτήσεις για τα επιδόματα θα αρχίσουν από. Δεν έχουν αρχίσει ακόμη, θα αρχίσουν από εβδομάδα. Είχαν πει ότι θα ξεκινήσει Δευτέρα. Πάλι το σύστημα κόλλησε, δεν μπόρεσε να απορροφήσει τις αιτήσεις μέσα. Λογικό είναι γιατί πολλοί πήγαν να ανοίξουν όλοι μαζί κωδικό. Και πέρσι και πρόβλημα του σύστημα στην αρχή, πιστεύω θα στρώσει και θα, από εβδομάδα πιστεύω θα είναι όλα εντάξει. Αναμένεται να κατέβει καθόλου η τιμή του πετρελαίου θέρμανση? Από ό,τι μας έχουν πει μέχρι τέλος του νέου έτους δεν θα αλλάξει κάτι. Όπως έχουμε ξεκινήσει, φυσικά οι διακυμάνσεις που γίνονται στο πετρελαίο θέρμανση είναι είτε πάνω είτε κάτω. Δεν έχει σχέση με το αν θα ανεβάσει το κράτος ή θα κατεβάσει τιμή, αλλά το πώς θα πάει η αγορά γενικά. Οι τάσεις δεν είναι ανωδικές, είναι σταθερό το πετρέλαιο τουλάχιστον από τη μέρα που ξεκίνησε. Δεν υπάρχει και ζήτηση φυσικά. Και ευελπιστούμε ότι θα γίνει κάτι τουλάχιστον να πέσει έστω λίγο για να μπορέσει ο κόσμος και με τα 35 λεπτά που παίρνει πίσω να μπορέσει να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανση. Προς το παρόν, βέβαια, ο καιρός ευνοεί εκείνους που αδυνατούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης, ελπίζοντας πως ο χειμώνας δεν θα είναι και αυτή η χρονιά βαρύς, αφού σε διαφορετική περίπτωση δυστυχώς πολλοί θα παγώσουν.